Νομίζω ότι σας έχω αναφέρει όλους και εγώ παρούσα. Σύνολο παρόντων 9. Δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία, οπότε η συνεδρίαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Θα λάβετε εκ νέου πρόσκληση για το πότε θα συνεδριάσουμε. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Πραγματικά λυπάμαι για τις τάσεις της αντιπολίτευσης και της Ελλάδος, διότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα με καταληκτικές ημερομηνίες, όπως για παράδειγμα η αναμόρφωση του προϋπολογισμού που αφορά την αγοραστική κάλυψη, αλλά και τη λειτουργία των λεωφορείων. Για άλλη μια φορά λοιπόν, δείχνουν πόσο εμπόδιο είναι για τον τόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Θα λάβετε την αναμόρφωση. Κύριε Παπαδόλια, μπορώ να πω κάτι ένα λεπτό? Ναι, κύριε Καρπέτα. Δεν το κάνω δεκτικά ούτε στη Δημοτική Αρχή ούτε σε εσάς προσωπικά, αλλά πλέον σε τρέχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο Διαζώσεις. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα τέτοιο, πώς θα το πω, με τα ΦΕΚ και τα λοιπά, αλλά αυτή τη στιγμή μια σειρά φορείς, σωματεία, σχολεία, εργοστάσια, χώροι δουλειάς δουλεύουν κανονικά. Ερευνήστε το. Ευχαριστώ. Κύριε Καρπέτα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αρχικά λάβατε πρόσκληση για διαζώσεις συνεδρίαση, αλλά λόγω της καινούργιας ΚΙΑ δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διαζώσεις συνεδρίαση. Ακόμη και από την αντιπολίτευση, οι περισσότεροι το γνώριζαν και είναι ενήμεροι γι' αυτό. Λοιπόν, θα λάβετε εκ νέου πρόσκληση για το πότε θα συνεδριάσουμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.